Κοντά μας έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Για να σας ξεκινήσω από ένα θέμα που, να το πω λαϊκά, είναι κάτσε καλά που λένε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι θα φέρει νομοσχέδιο για την οργάνωση για τις πορείες. Φοβάστε ότι θα υπάρχει θέμα συρρήκνωσης, ας πούμε, εμποδίων στις πορείες ή αυτό που λέει και ο κόσμος, ότι δεν μπορούν και 5 άνθρωποι να κλείνουν τους δρόμους? Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Βέβαια, στο παρελθόν δεν έγιναν πραγματικότητα, ούτε και τώρα θα γίνουν πραγματικότητα, άσχετα τις πολιτικές διαθέσεις της κυβέρνησης. Γιατί δεν είναι απλά μια μεμονωμένη, μια αποσπασματική ενέργεια. Εδώ βλέπουμε μια σειρά μέτρα, τα οποία συνέχεια και του παρελθόντος προσπαθούν να περιορίσουν τη δράση του συνδικαλιστικού, του εργατικού λαϊκού κινήματος και του νεολαϊστικού. Να θυμίσω από τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για το 50%+1 για να προκηρυχθεί μια απεργία. Μετά πήγαμε στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου για τον νεολαϊστικό γύρο επί Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε το ζήτημα του ηλεκτρονικού φακελώματος των συνδικάτων. Και τώρα το επόμενο μέτρο είναι αυτό ακριβώς. Και από αυτή την άποψη δείχνει και μια αγωνία η οποία υπάρχει. Μια αγωνία ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας συσχετισμός δύναμης ευνοϊκός για την κυβέρνηση για να υλοποιήσει την αντιλαϊκή της πολιτική, όμως επειδή ακριβώς γνωρίζει πολύ καλά ότι οι επιπτώσεις και σε συνθήκες ανάπτυξης θα είναι σε βάρος των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων της νεολαίας, προσπαθεί να πάρει τέτοια μέτρα προληπτικά για να περιορίσει, να παρεμποδίσει τις δραστηριότητες των μαζικών αυτών φορέων. Από αυτήν την άποψη, βεβαίως, εμείς λέμε ότι θα προσκρούσω σε τείχο όλα αυτά, θα μείνω στα χαρτιά. Δεν μπορεί δηλαδή με οποιοδήποτε νομοθετική ρύθμιση να περιορίσουν τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος, του εργατικού κινήματος. Από την άλλη τη μεριά, βεβαίως, διαμορφώνουν και τις προϋποθέσεις έτσι, αξιοποιώντας διάφορα θέματα για να στρέψουν ακριβώς την κοινή γνώμη ενάντια στους εργαζόμενους. Και όσον αφορά την κατάσταση με τα μαγαζιά και τον τζίρο εκεί πέρα, όμως όλα αυτά δεν έρχονται σε αντίφαση με τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες, για παράδειγμα, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην υπόλοιπη, στα συνοικιακά μέρη όπου δεν υπάρχουν και διαδηλώσεις, ούτε πορείες, να υπάρχει τέτοιο είδους θέμα σε σχέση με τον τζίρο των εμπορικών καταστημάτων και των μαγαζιών. Αντίθετα, η πτώση του τζίρου έχει να κάνει με τις πολιτικές λιτότητες, με την μείωση του βιωτικού επίπεδου των λαϊκών στρωμάτων. Και όχι με τις κινητοποίησεις των εργαζόμενων. Επειδή αναφερθήκατε στο 50-1 που πέρασε η κυρία Αυτσιόγλου, ό,τι αφορά την απεργία, και τώρα ο κύριος Βρούτσης ήρθε να προσθέσει σε αυτό την ηλεκτρονική ψηφοφορία, θεωρείτε πλέον ότι είναι πολύ δύσκολο να προκυήσετε μία απεργία? Κοιτάξτε, ήδη στο παρελθόν ήταν πολύ δύσκολο. Και όσες απεργίες προκυρισσόντουσαν στο παρελθόν, περίπου το 85% βγαίνανε παράνομοι και καταχρηστικές από τα δικαστήρια. Mm-hmm. Είχαμε αυτό το δεδομένο. Και σήμερα, άμα το δούμε, και η τρομοκρατία η οποία υπάρχει στους χώρους δουλειάς, η οποία παρεμποδίζει τη δράση των συνδικάτων, τη συμμετοχή των εργαζόμενων στα συνδικάτα, δημιουργεί προβλήματα προς κόμματα. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι σε βάρος. Όμως, οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν, εμείς θεωρούμε ότι θα ξεπεραστούν. Με ποιο τρόπο? Θα ξεπεραστούν μέσα από τη διαδικασία ανασυγκρότησης εργατικού λαϊκού κινήματος. Αυτό είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, παρά τα εμπόδια τα οποία τίθενται, θεωρούμε ότι όλο και περισσότερες δυνάμεις των εργαζόμενων θα μπαίνουν στη μάχη το επόμενο χρονικό διάστημα, βλέποντας ακριβώς τα αδιέξοδα και τις σοβαρές αντιφάσεις που έχει αυτή η πολιτική, η οποία είναι σε βάρος της ίδιας της ζωής. Mm-hmm. Άρα, απέναντι σε αυτό το μονόδρομο υποβάθμιση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, ο μόνος δρόμος ο οποίος υπάρχει είναι ακριβώς η οργάνωση της πάλης για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους. Έχετε προαναγγείλει ήδη κινητοποιήσεις, γιατί είπε ο κ. Κουτσούμπας ότι είναι αιτία πολέμου το ασφαλιστικό. Βεβαίως, και το ασφαλιστικό με τα συλλαλητήρια που έγιναν το Σάββατο το πρωί σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα, αλλά και το επόμενο διάστημα ακριβώς θα κλιμακωθεί η παρέμβαση σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της ανασυγκρότησης και ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήματος και του νεολαϊστικού, στην κατεύθυνση να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη μαζικότητα, μαχητικότητα και δυναμισμό. Πάντως, για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα, οι συγκεντρώσεις που κάνει ή πορείες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή το ΠΑΜΕ είναι μαζικές. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να πει κάποιος για αυτές τις πορείες. Αλλά εάν τώρα
απολύσει εμάς τους τρεις ένας εργοδότης και πάρουμε και άλλους πέντε φίλους και να βγούμε έξω να κλείσουμε το δρόμο στην Αθήνα. Εκεί προφανώς τίθεται το θέμα. Εντάξει, κοιτάξτε, με πέντε άτομα δεν κλείνει τους δρόμους. Έτσι, μην είμαστε, μην είμαστε υπερβολικοί, έτσι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να κλείσουν δρόμο με πέντε άτομα. Απλώς είναι, θα το έλεγα, σχετικό. Δηλαδή ποιος δίνεται, ποιος καθορίζει ποια πορεία θα έχει μαζικότητα και ποια δεν θα έχει. Άρα λοιπόν αυτή η αυθαιρεσία στον καθορισμό του μεγέθους της πορείας ακριβώς διαμορφώνει τις προϋποθέσεις να μπουν εμπόδια. Γιορτάσαμε την έξοδο από τα μνημόνια. Όλο αυτό το διάστημα, το διάστημα λιτότητας, είδαμε οι εργασιακές σχέσεις, οι μισθοί να πέφτουν, οι εργασιακές συνθήκες να χειροτερεύουν. Αυτή την έξοδο από τα μνημόνια και την ανάπτυξη που ακούμε ότι έρχεται, ήρθε, ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τις συνθήκες και το μισθό, ναι, θα τον δούμε, λέτε? Καταρχάς, έχουμε ένα δεδομένο. Ότι όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι διαμόρφωσαν αυτές τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, για να το πω με δύο λόγια, παραμένουν σε ισχύ. Mm-hmm. Παρότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν έχει καταργηθεί κανένας από αυτούς τους νόμους που σχετίζονται και με τις εργασιακές σχέσεις και με τις κλαδικές συμβάσεις και με τα ωράρια. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το δεδομένο. Ένα δεδομένο αυτό. Το νομικό πλαίσιο παραμένει το ίδιο και απαράλλακτο, το οποίο είναι αντεργατικό. Ένα το κράτος. Δεύτερο ζήτημα. Έχουμε την ίδια την κυβερνητική πολιτική. Εάν εφόσον η κυβέρνηση, αυτό το οποίο ισχυρίζεται, με κάθε τρόπο το λένε, ότι με την ανάπτυξη θα έρθουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας, τότε γιατί έφερε στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, το οποίο έγινε και νόμος, για τους νεοπροσλαμβανόμενους πλέον εργαζόμενους στη ΔΕΗ, ότι δεν θα ισχύουν οι κλαδικές συμβάσεις που ίσχυαν για τους παλιούς εργαζόμενους? Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι στη ΔΕΗ με την κυβερνητική βούλα θα είναι σε χειρότερες συνθήκες εργασιακές και αποδοχών από τους ίδιους εργαζόμενους. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, αν έτσι ήταν τα πράγματα και απλά και μόνο με την ανάπτυξη βελτιώνονταν η θέση του εργαζόμενου, τότε στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος δεν σημείωσε αυτά τα φαινόμενα της πολύ μεγάλης πτώσης που είχαν άλλοι κλάδοι της οικονομίας, αντίθετα έχει ανάπτυξη. Οι θέσεις εργασίας και απασχόληση στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων, γιατί υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, όπου υπάρχουν 14 διαφορετικές, έχουμε μετρήσει, εργασιακές σχέσεις. Όπου υπάρχουν εργαζόμενοι, μαύρη εργασία, όπου κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, εντατικοποίηση, όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. Θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετικά. Όμως, λέμε ότι όλη αυτή η κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και το βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων συνθλίβονται. Όχι επειδή υπήρχε η κρίση και τώρα έχουμε ανάπτυξη, αλλά θα βελτιωθούν. Συνθλίβονται από τη λογική της ανταγωνιστικότητας. Όσο λοιπόν κυριαρχεί η αντίληψη της ανταγωνιστικότητας, της θωράκισής της, της κερδοφορίας, τόσο θα βλέπουμε η θέση των εργαζόμενων να επιδεινώνεται σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Άρα, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε σχετικά τα πράγματα. Τι πρέπει να γίνει? Εμείς λέμε ότι πρέπει να συγκρουστούμε με το βασικό υπεύθυνο. Και βασικός υπεύθυνος δεν είναι απλά και μόνο η όποια κυβέρνηση και οι πολιτικές που εφαρμόζει, γιατί οι κυβερνήσεις αναλλάσσονται. Έρχονται και παρέρχονται. Άρα το να περιοριστεί στο να αποκρούσω μια κυβερνητική πολιτική για να έρθει μια άλλη που θα κάνει τα ίδια ή και χειρότερα ακόμη, είναι αδιέξοδο. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να συγκρουστεί με τον πυρήνα, με τη βασική αιτία της επίδυνσης, που δεν είναι άλλο παρά η ιδιοκτησία, η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, η μεγάλη, η μονοπωλιακή επιχειρηματική όμιλη, οι οποίοι έχουν συμφέρον ο εργαζόμενος ακριβώς να αμείβεται και να εργάζεται κάτω από χειρότερες συνθήκες, να είναι αναλώσιμος δηλαδή που λέμε. Με αυτή τη λογική πρέπει να συγκρουστούμε για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για οι συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Διαφορετικά δεν υπάρχει διέξοδος από αυτή την κατάσταση. Έχω μπροστά μου, κύριε Καραδανσόπουλε, την ομιλία σας για το φορολογικό όπουλο. Το κρίνετε άδικο και λέτε πώς να μην είναι, όταν το σύνολο των επιχειρήσεων και των πλουσίων συμμετέχει όλο και λιγότερο, ενώ ο λαός και τα λαϊκά στρώματα είναι αυτοί οι πιο αδύναμοι που συμμετέχουν. Πώς βλέπετε τώρα ότι 200.000 συμπολίτες μας αδύναμοι οικονομικά θα πάρουν αυτό το κοινωνικό μέρισμα που είπε ο κ. Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, συμφωνείτε με αυτό? Προσέξτε, το ζήτημα είναι το εξής. Όσον αφορά το φορολογικό, πρέπει να το δούμε με τα σχετική διάσταση της κατάστασης. Από την άποψη, τσακωνώσανται τα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, για το ποιος έβαλε περισσότερους φόρους στην περίοδο των μνημονίων. 30 εκατομμύρια έβαλε το ΠΑΣΟΚ, 10 η Νέα Δημοκρατία, 10 δισεκατομμύρια ο ΣΥΡΙΖΑ επιπλέον φορολογία. Όμως όλα αυτά ήταν συσσωρευτικά.
Στα 30 του Πασόκ, δισεκατομμύρια, ήρθαν τα 10 της Νέας Δημοκρατίας και έγιναν 40. Συν τα 10 του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 50. Άρα έχουμε ένα σύνολο 50 δισεκατομμυρίων επιβάρυνσης που εξακολουθούν να σηκώνουν τα λαϊκά στρώματα. Από αυτήν την άποψη, οι μικροβελτιώσεις, ας το πούμε έτσι, δεν αναιρούν την κατάσταση. Ένα δεύτερον, πρέπει να δεις ποιος συμμετέχει. Αν αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά τη δυνατότητα συμμετέχουν μόνο και μικρότερο ποσοστό στο σύνολο των φόρων και τα λαϊκά στρώματα μόνο και μεγαλύτερο, γίνεται όλο και πιο άδικο το σύστημα. Και θα γίνει και πιο άδικο το φορολογικό σύστημα. Και το δεύτερο στοιχείο στο ερώτημά σας για αυτό το δώρο το οποίο θα δοθεί, αυτή η ενίσχυση σε 200.000 οικογένειες. Κοιτάξτε, όταν βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ήδη τώρα 2 χρόνια περίπου με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, το 2020 θα είναι ακόμη, όπως λέει και ο πιο θετική, και ταυτόχρονα υπάρχουν όχι μόνο 200.000, πολύ περισσότεροι άτομα στην χώρα μας, οικογένειες στη χώρα μας, οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις τους ανάγκες. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί δεν μπορούν να ζούνε με τη λογική του φιλοδορήματος. Για αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το φιλοδόρημα, που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αναδιανομή της φτώχειας. Οι λιγότεροι φτωχοί πληρώνουν για τους περισσότερους φτωχούς. Ενώ οι πλούσιοι όλο και περισσότερο έχουν προνόμια, κίνητρα για να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την κερδοφορία τους. Άρα λοιπόν οι κοινωνικές ανισότητες θα διευρυνθούν ακόμη περισσότερο. Με το κομμάτι το φτωχό και το πιο φτωχό να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με όλο και μικρότερο κομμάτι της πίτας και ταυτόχρονα οι πιο πλούσιοι να παίρνουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας από αυτή την ανάπτυξη. Ακούσαμε θέλει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να καλέσει τα κόμματα και να τα ενημερώσει για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά μετά τις τελευταίες κινήσεις του Τούρκου Προέδρου και να ενημερώσει ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Ποια είναι η δική σας θέση, θα θέλατε αυτό, να κρυφτείτε. Θα δούμε και σε αυτοκριτική άποψη του κύριου Τσίπρα, γιατί ήταν μέχρι πριν από λίγο Πρωθυπουργός. Και όμως τα ζητήματα, η τουρκική επιθετικότητα δεν ξεκίνησε τώρα, ήταν και επί των ημέρων του. Και όμως δεν υπήρχε καμία διάθεση ενημέρωσης. Αντίθετα, υπήρχε μια προσπάθεια εξορασμού της κατάστασης και εφησυχασμού των κόσμων. Και τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης σε παρόμοιες κατευθύνσεις κινείται. Εμείς λέμε ότι η επιθετικότητα αυτή κλιμακώνεται και μάλιστα βοηθάει, συντελούν σε αυτή την κλιμάκωση επιθετικότητα της Τουρκίας και οι σύμμαχοί μας και το ΝΑΤΟ. Και η Αμερικάνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν όλη αυτή η φιλολογία ότι έχουμε ισχυρούς συμμάχους να συμμετέχουμε ακόμη πιο ενεργητικά στους αμερικάνικους και νατοικούς σχεδιασμούς, να δώσουμε όλο και περισσότερες παραχωρήσεις. Το κάλεσε να πάρει θέση το ΝΑΤΟ, κ. Ναι, πέρα από αυτό όμως, πριν από λίγο όμως διάστημα υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής σημασίας με την επίσκεψη του Πομπέου που την είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση και αναβάθμιση των στρατηγικών δυνάμεων των Αμερικάνων στην Ελλάδα. Όμως όλα αυτά. Όλες αυτές οι παραχωρήσεις που δώσαμε όχι μόνο δεν θωράκισαν τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά αντίθετα έγιναν ακόμη πιο ευάλωτα με την τελευταία πρόκληση την οποία η Τουρκία υπέγραψε αυτό το σύμφωνο το MIU με τη Λιβύη που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας καθαρά. Σε αυτά τα θέματα το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιποι τηρούν τακτική ίσων αποστάσεων. Και όσο και αν καλεί ο κ. Μητσοτάκης στο ΝΑΤΟ να πάρει θέση, δεν μπορώ και να αλλάξει τη θέση του ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι. Η λογική των ίσων αποστάσεων είναι αυτή η οποία αποθρασύνει ακριβώς την Τουρκία να έχει όλο και πιο επιθετική στάση. Άρα λοιπόν, η γνώμη του ΚΚΕ είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε τελώς διαφορετική κατεύθυνση και να αμφισβητήσουμε επί της ουσίας ανοιχτά τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Γιατί τμήμα αυτών των αμερικανοατοικών σχεδιασμών στην περιοχή εξυπηρετούνται από την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.